Λοιπόν, πάμε ξανά, δεύτερη στάση, Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά σε ασπρόμαυρο φόντο, καθώς είμαστε συνδεδεμένοι με τον κύριο Δημήτρη Ζομπατζόγλου, να μας πει πώς ήρθε στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ για τον αυριανό δεύτερο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό του κυπέλου Μπέτσον, όπου ο ΠΑΟΚ καλείται να αντιδράσει και να κάνει μια, θα το πω, υπέρβαση από την άποψη ότι πρέπει να κερδίσει με δύο γκολ διαφορά ή να στείλει το μάτς στην παράταση για να μπορέσει να προκριθεί στα πέναλτι. Χαίρετε. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλησπέρα Νίκο, καλά, μια χαρά. Δεν θα κατέβεις, ε? Όχι, όχι. Okay. Με δύο γκολ διαφορά. Αυτό που κυριαρχεί, αυτό που επικρατεί και εντός ΠΑΟΚ είναι ότι το παιχνίδι ξεκινάει 1-0. Mm-hmm. Αυτό είναι το σκορ. Και αυτό πρέπει να το γυρίσει. Άρα είναι λίγο ή ως πολύ διαφορετικό σε σχέση με ένα μάτς πρωταθλήματος. Ξέρουν καλά τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Γιατί πολλά είναι στο μυαλό και σε τέτοια παιχνίδια. Από και πέρα, στο κομμάτι της τακτικής, η προσπάθεια θα έχει να κάνει με μια αλλαγή και με μια επιστροφή στον ΠΑΟΚ που θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια, στον ΠΑΟΚ που δεν φοβάται την μπάλα και δεν φοβάται το λάθος στην κυκλοφορία. Εύκολα το λες, είναι ένα μεγάλο μάτι, είναι εκτός έδρας παιχνίδι, δεν είναι εύκολο να το πραγματοποιήσεις, αλλά αυτός είναι ο στόχος, ο βασικός, να αποφευθούν κινήσεις και αντιδράσεις που είδαμε στα τελευταία μάτς και με, ναι, στα τελευταία παιχνίδια, όπου ο ΠΑΟΚ δεν επιχειρούσε καν να χτίσει σωστά επιθέσεις από πίσω και έβγαζε μια φοβία, ή το έκανε μόνο όταν ήταν την πλάτη στον τοίχο, γιατί άλλαζε η νοοτροπία τους όταν έχαναν στα παιχνίδια αυτά. Και κάπως έτσι νομίζω θα είναι και το σκεπτικό των επιλογών του προπονητή. Το πρόβλημα βεβαίως είναι ο Τάισον και το ότι είναι αναγκασμένος και ο ΠΑΟΚ να έχει δύο διαφορετικά σενάρια, ναι, αν παίξει ή δεν παίξει. Να πούμε για αυτή την υπόθεση ότι θα εκπροσωπηθεί η ΠΑΟΚ νομικά, θα γίνει προσπάθεια να καταρριφθεί ο χαρακτηρισμός και η έννοια βιοπραγία, όχι βιοπραγία, χειροδικία, στην οποία βασίστηκε η πρώτη τιμωρία, που θα μπορούσε να είναι και τρεις αγωνιστικές, και επαναλαμβάνω, σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές μετράει το τι γράφεται και όχι το τι έγινε, και αυτό ίσως χρησιμοποιηθεί και η εικόνα αύριο για να φανεί ότι δεν είναι αυτό που γράφτηκε ακριβώς. Θα δούμε, δεν είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι πιθανό και από τους δύο ποδοσφαιριστές, αλλά θα γίνει νομική προσπάθεια μπας και καταρριφθεί. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο, αλλά σαφώς θα πρέπει να γίνει η προσπάθεια έστω την ημέρα του αγώνα. Τώρα, στην αποστολή, ο ΠΑΟΚ έχει 22 ποδοσφαιριστές, με αυτά και με αυτά. Έχει 3 goalkeeper, μαζί είναι ο νεαρός μπαλωμένος. Έχει 4 πλάγια back, Βιερίνια, Σάστρε, Ότο και τον Μπάμπα. Έχει 3 stopper, και Τζιώρα Κουλιερά και Μιχαηλίδη. 4 half και πάλι χωρίς τον Τζιγκάρα, με Σβάμπος, Ντουεφ, Μεϊτέ και Μάρκος Αντώνιο. Τους μεσοεπτικούς Κωνσταντέλια Μούργ, Αντρίγια, Ντεσπότοφ και τον Τάισον, και από εκεί πέρα επίθεση με Μπράντον Σαμάτα και τον Τζίμα. Έμεινε έξω λοιπόν ο Τσιγκάρας, έξω ο Ράφα Σουάρες, έξω ο Νάσμπερκ και έξω και ο Εκόνγκ. Και τον Εκόνγκ πρέπει να τονίσω για άλλη μια φορά και σήμερα ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο πότε θα επιστρέψει. Φαίνεται ότι το θέμα Εκόνγκ θα απασχολήσει αρκετά. Ναι. Τον ΠΑΟΚ στην πορεία. Δηλαδή το όλο αυτό το απίστευτο σκηνικό με, ναι, τη συμμετοχή του στο κύπελο εθνών, όπως λέγεται. Τι έπαιζε μέχρι το τέλος? Καταρχάς είναι το πώς πήγε. Ναι. Που ήταν να πάει να μην πάει. Ναι. Το ότι πήγε έχοντας κακή απόδοση στον ΠΑΟΚ. Βγήκε MVP. Ναι. Οδήγησε την Ιγυρία στο τελικό. Βγήκε ο πολυτιμότερος και όλα αυτά τραυματίας. Είναι κεφάλαιο. Μιλάμε, είναι παραμύθι, δεν είναι. Μιλάμε για έπος. Και τι θα γίνει και από εδώ και πέρα. Κάτσε. Από εδώ και πέρα να δεις τι έχει να γίνει. Αυτά, εντάξει, να μην το πω αλλού, και στην Ήπειρο και τα λοιπά, αλλά θα το θυμόμαστε για χρόνια αυτό το που έγινε. Ναι, για χρόνια. Είναι για βιβλίο, όντως. Ναι. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα και ο ΠΑΟΚ θα εμφανίζεται αρκετές φορές με δύο αριστεροπόδαρα στόπερ. Mm-hmm. Όχι αύριο, αλλά ήδη ο Κετζιόρα συμπληρώνει 4-5 συνεχόμενα μάτς. Ναι. Πολλά.
Από εκεί πέρα, για την εντεκάδα... Ναι, θα σε ρώταγα. Είπαμε, είμαι βέβαιος ότι θα δούμε τον Νότο, δεξιά. Πιο μεγάλη εμπειρία, πιο ποιοτικός παίχτης, με πιο πολλές... με πιο μεγάλη προσωπικότητα για να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να βγάλει την μπάλα σωστά από πίσω και να μην το φοβάται, όπως φοβάται ο Σάστρε, ξεκάθαρα. Ο Κεντζιέρο είναι σίγουρος, ο Κοτάρχη είναι σίγουρος και ο Μπάμπα είναι σίγουρος. Ο αριστερός στόπερ παίζεται μεταξύ Κουλιαρά και Μιχαηλίδη. Όπως λέγαμε και το μεσημέρι, πλέον και αφού λείπει και ο Τσιγκάρας, δεν πιστεύω ότι θα παίξουν πάλι οι ίδιοι δύο, ο Μεϊτέ με τον Οσδόεφ. Ο Σδοεύ δεν είναι καλά. Νομίζω θα δούμε κάτι διαφορετικό στο κέντρο. Με αρκετές δοκιμές. Στην επίθεση θα είναι σίγουρα. Ο πιο πιθανός είναι ο Μπράντον Τόμας. Και από εκεί πέρα τριάδα μεσοεπιθετικών. Είτε παίξει ο Τάισον είτε δεν παίξει. Δεν πιστεύω ότι θα είναι μαζί ο Αντρίγια της Ζήφωτς με τον Σπότοφ. Κάποιος οφείλει να είναι και στον πάγκο. Το μάτι είναι μεγάλο. Μπορεί να έχει και μεγάλη διάρκεια. Σίγουρα θα μετρήσει πάρα πολύ και ποιος έρχεται τον πάγκο. Mm-hmm. Ποιον έχουν οι μάδες να βάλουν τον πάγκο. Και είναι που είναι δύσκολο να τους συνδυάσει μαζί στην εντεκάδα και δεν καταφέρνει. Πιστεύω ότι ο ένας θα μείνει εκτός από το βασικό σχήμα, ειδικά βεβαίως αν παίξει ο Τάισον. Μάλιστα. Αυτά τα δεδομένα... Περιμένουμε το μεσημέρι. Ο βασικός κορμός με κάποιες σίγουρα αλλαγές με στόχο ΠΑΟΚ να γίνει καλύτερος με την μπάλα στα πόδια και να μην φοβάται. Να αποβάλει αυτό το πράγμα το οποίο εμφανίστηκε τελευταία και τον έχει πληγώσει πάρα πολύ. Του έχει αλλάξει την εικόνα στα τελευταία μάτς. Mm. Και φυσικά έφερε και άσχημα αποτελέσματα. Αυτά είναι τα βασικά για τον ΠΑΟΚ που είναι στην Αθήνα και πάει να δώσει ένα μεγάλο παιχνίδι που μπορεί να του γυρίσει τη χρονιά εφόσον τα καταφέρει. Γιατί σαφώς είναι σε μια κρίση. Είναι σε μια αγωνιστική κρίση και ψάχνει αυτό το ένα μεγάλο αποτέλεσμα για να ξαναβρει το δρόμο του. Αρχικά θα του αλλάξει τη χρονιά ψυχολογικά και μετά ουσιαστικά, έτσι, γιατί θα διεκδικήσει ένα τρόπαιο. Ναι. Πραγματικά, ναι. Εντάξει, έχει διεκδικήσει πολλούς τελικούς τελευταία. Ο τελικός αργεί. Πάει πόσο γίνει τέλη Μαΐου. Το βασικό αυτή τη στιγμή είναι να ξαναβρει το δρόμο του και να το ξαναπιστέψουν γιατί είναι σε μια τέτοια φάση. Αξίζει να σημειώσουμε μέσα σε όλα την ανακοίνωση για το πώς εντοπίστηκε ο ένας ναι. που πέταξε κροτίδες την ώρα του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τώρα ο ένας δεν ήξερε, το έκανε από η μαγκιά, η χαζομαγκιά, κανείς δεν ξέρει, πάντως εντοπίστηκε. Και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να καταλάβουν όλοι, από τις κάμερες εντοπίστηκε γρήγορα, έχει συλληφθεί, πηγαίνει στον εισαγγελέα και την πάτησε. Ο ένας. Μέσα σε μια τούπα που ήταν εξαιρετική προχθές, χωρίς να γίνει το παραμικρό. Υπάρχει κίνδυνος στον ΠΑΟΚ, ξέρεις, γιατί με ρωτούν πολλοί. Θα περιμένουμε, όχι λένε, αλλά θα πρέπει να το δούμε. Τη ΔΕΑΒ, Ο ΠΑΟΚ που ξαναπαίζει, ναι, αργά πλέον, το Μάρτιο, ξανά στην τούπα για το πρωτάθλημα. Στα πλεϊόφ, βασικά. Δυστυχώς, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα αλλάξουν κάποια μυαλά, σίγουρα. Και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές οι ομάδες. Δηλαδή, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουν. Πώς να κοπεί το ένα χέρι. Ναι, ίσως με καλύτερο έλεγχο. Τι να σου πω, ρε Δημητρή. Δεν. Αυτό που έγινε προχθές ήταν καταπληκτικό. Έληξε ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός σε ένα 4. Και δεν έγινε σχεδόν τίποτα. Έγινε το ένα αυτό. Στον γκολ μάλιστα έγινε. Στον γκολ δεν ήταν κάποια άλλη στιγμή. Ναι. Δεν μπορούμε να μην μείνουμε τώρα στο τρίωρο της απόλυτης συνέπειας όλων. Και να γίνει κάτι κακό από τον έναν στον γκολ. Εγώ αυτό πιστεύω. Σαφώς πρέπει να τονιστεί το τι συνέβη με τον έναν. Τι έπαθε. Ο ένας, αφού στην αλήθεια, να μην ξαναμπεί στο γήπεδο ποτέ. Δεν το συζητάμε. Σαφώς. Αλλά νομίζω ότι οι ομάδες, αφού έτσι είναι πλέον το νομικό πλαίσιο, θα πρέπει να. Για να προστατέψουν την επιχείρησή τους, το πω έτσι. Να κάνουν ό,τι μπορούν να μην μπαίνει τίποτα, ούτε χαρτάκι. Έχουν γίνει τα γήπεδα κλουδιά, με δίχτυα παίζουν. Γύρω-γύρω με δίχτυ. Τι να κάνουν, να κάνουν τρύπες μικρές, μην περνάει ούτε σπόροι, δεν ξέρω τι να πω. Ναι. Τι να πω. Αλλά τονίζει το τι συμβαίνει με τον έναν, ότι έχει μπλέξει άσχημα και προχωράμε κρατώντας τα πολύ θετικά όλου του υπόλοιπου κλίματος. Ωραία. Δημήτρη, σας ευχαριστώ πολύ.